Εύη Γιάννα, καλησπέρα. Καλώς όρισες στο Ράδιο Σύμπαν και στην εκπομπή Ράδιο Συνέδευξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαμουρά. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και σας συγχάρω για το πρόγραμμά σας και για το ραδιοσταθμό σας που πιστεύω ακούγεται ευρέως, όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και στην Ελλάδα. Ακριβώς. Σε καλωσορίσω και εγώ. Εύχομαι να μην κάνει πάρα πολύ κρύο σήμερα στη Μελβούρνη. Λιγάκι κάνει, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, λοιπόν. Γιατί τις προηγούμενες εβδομάδες στους άλλους προσκεκλημένους που είχαμε από Μελβούρνη, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κάπως άσχημα, την παραπροηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ άσχημα. Οπότε αρχίζουμε και βελτιωνόμαστε και οι φίλοι που μας ακούνε στην Ελλάδα γνωρίζουν πολύ καλά ότι η άνοιξη είναι στο δρόμο, τουλάχιστον εδώ στην Αυστραλία. Εύη, πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το Greek Ambassadors, μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα για το άτομό σου? Μάλιστα. Θα αρχίσω από την αρχή. Είμαι μια Ελληνίδα που γεννήθηκα στην Αίγυπτο και μετανάστευσα με τους γονείς μου στην Αυστραλία όταν ήμουν 7 χρονών. Και αυτό το θέμα της μετανάστευσης, δηλαδή ήμασταν μετανάστες εκεί στην Αίγυπτο που γεννηθήκαμε, αλλά και εδώ πέρα στην Αυστραλία. Πιστεύω ότι αυτό μας έκανε να συνδεδευτούμε πολύ με την πατρίδα μας, με την κουλτούρα μας. Μιλάω τώρα φυσικά προσωπικά. Αυτό με έκανε εμένα να συνδεθώ πολύ. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα και είμαι και εγώ μαζί σου. Ναι. Γι' αυτό το λόγο έγινα και εγώ. Νομίζω όλοι μας εδώ, όσοι ζούμε στο εξωτερικό, όχι όλοι βέβαια, αλλά όσοι είμαστε Έλληνες, σε εισαγωγικά το Έλληνες, έχουμε προκόψει ας πούμε στον οικονομικό τομέα, αλλά στον άλλο τομέα που είναι ένας άλλος παράγοντας που δυστυχώς ή ευτυχώς στην Ελλάδα είναι δύσκολο να το καταλάβουν, είναι ότι εμείς επιμένουμε να μην χάσουμε τον πολιτισμό μας, τη ρίζα μας, την ταυτότητά μας. Σωστό. Όταν κάποιος είναι μακριά από τη χώρα του, έχει μια, πώς να το πω, αισθάνεται ότι θέλει να έρθει πιο κοντά σε αυτή. Και γι' αυτό συνδεδεύεται νομίζω περισσότερο και αυτό έγινε και σε μένα. Έτσι. Και προφανώς και σε εσάς. Ωραία. Πάντως εμένα μου αρέσει στο βιογραφικό σου από ό,τι έχω διαβάσει, παίζεις και drums, έτσι? Ναι, παίζω το ντουμπερλάκι. Α, μπράβο. Αλλά είμαι ψυχολόγος και εργάζομαι στο κλάδο ανθρωπικού δυναμικού, που είναι το human resources στα αγγλικά. Και παίζω το ντουμπερλάκι, δηλαδή σαν χόμπι μου, αλλά είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ και πολλά χρόνια παίζω, κάνω παραστάσεις και αυτά, και επίσης διδάσκω μαθήματα σε μαθητές, όχι μόνο σε Έλληνες αλλά και από ξένες καταγωγές. Πάντως εγώ πιστεύω ότι όταν σαν άνθρωπος είναι εραστής της τέχνης, δηλαδή του αρέσει αυτό που κάνει, είναι καλύτερα και από τους επαγγελματίες που το κάνουν μόνο για χρήματα, έτσι δεν είναι? Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, Εύη, πότε ιδρύθηκε ο οργανισμός Greek Ambassadors, από ποια άτομα και ποιος είναι ο σκοπός του? Μάλιστα, το Greek Ambassadors, όπως λέμε στα ελληνικά οι πρεσβευτές της Ελλάδας, ιδρύθηκε πριν περίπου 4 ή 5 μήνες και αυτό ιδρύθηκε από μένα. Αυτό ξεκίνησε όπως ξεκινάνε πολλές παρόμοιες πρωτοβουλίες ή ας πούμε συλλόγοι από γνωστούς, από φίλους που έχουν έναν κοινό σκοπό. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίσταση οι γνωστοί μου και οι φίλοι μου κάναμε πολλές συζητήσεις για τα προβλήματα που βιώνει η πατρίδα μας και θελήσαμε να κάνουμε κάτι θετικό γι' αυτό. Μια μέρα είχα το όραμα εγώ ότι ο κάθε Έλληνας είναι πρεσβευτής της Ελλάδας και ότι ο καθένας μας θα έπρεπε να έχει κάποιο ρόλο να παίξει για να κάνει κάτι θετικό για την πατρίδα του. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και μέχρι τώρα έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Μέχρι στιγμής έχουμε επίσης αντιδράσει σε αρνητικές και ψευδές δημοσιεύσεις που έχει κάνει η Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την Ελλάδα. Και έχουμε κάνει επίσημες καταγγελίες για αυτόν τον λόγο, γιατί πιστεύουμε ότι η εικόνα που δείχνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την Ελλάδα και για τους Έλληνες δεν είναι θετικές καθόλου και θέλαμε να πάρουμε κάποια στάση για αυτό το πράγμα. Και μέχρι στιγμής έχουμε λάβει υποστήριξη από Έλληνες και από μη Έλληνες για αυτή την κίνηση, γιατί αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό. Μετά από αυτό όμως, αποφασίσαμε να κάνουμε έναν έρανο για να βοηθήσουμε τους άπορους ανθρώπους της Ελλάδας, αλλά Πριν και από αυτό, γιατί οι πρωτοβουλίες μας έχουν δημοσιευτεί ευρέως και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα ελληνικά εδώ στην Αυστραλία αλλά και στην Ελλάδα, έχουμε λάβει μεγάλη υποστήριξη και ενδιαφέρον από τους Έλληνες, τους ίδιους στην Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Αποφασίσαμε να τους βοηθήσουμε και αυτούς. Εύη, πώς γίνεται η επιλογή των ατόμων στην Ελλάδα που, από ό,τι ξέρω, θυμάμαι, έχετε κάνει κάποιους εράνους, έχετε βγάλει κάποια χρήματα και φυσικά έχουν σταλεί στην Ελλάδα. Πώς γίνεται η επιλογή των ατόμων στην Ελλάδα που θα επιφοληθούν από τα χρήματα που συγκεντρώνετε? Αυτή την ερώτηση τη ρωτάω για αρκετούς λόγους. Από τη μία, ίσως να υπάρχουν άνθρωποι που, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μας ακούνε, που τους ενδιαφέρει αυτά που λες και σου λέει να βοηθήσω κι εγώ. Αλλά ξέρω πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Απ' την άλλη πάλι υπάρχουν μερικοί που λένε ότι, και αυτό το λέω, το άκουσα σε αγγλόφωνο μέσο μαζικής ενημέρωσης, που μιλούσε σε κάποια Ελληνίδα και της λέει, μαζεύετε λεφτά, λέει, για να τα στείλετε στην Ελλάδα, είναι σαν να ρίχνετε λεφτά, λέει, μέσα σε μια τρύπα, μέσα στο νερό. Που με έκανε να βγω από τα ρούχα μου την ώρα που το είπε αυτό. Και λέω, γιατί τόση αρνητικότητα? Εσείς λοιπόν, πώς γίνεται αυτή η επιλογή των ατόμων στην Ελλάδα που στέλνετε τα χρήματα? Και θέλω να σας πω ότι ναι, υπάρχει αυτή η άποψη πως μπορεί να είναι σαν να κάνουμε μια τρύπα στο νερό, αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς και άλλες οργανώσεις είναι, δεν θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά θέλαμε να βοηθήσουμε εκείνα τα άτομα που πραγματικά αυτή τη στιγμή χρειάζονται τη βοήθεια μας. Υποφέρουν. Αυτό κάναμε κι εμείς. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, παρά τον έρευνα που θέλουμε να κάνουμε, που ακόμα δεν έχουμε κάνει, που τώρα διοργανώνουμε, οι οικογένειες οι ίδιες επικοινωνήσαν μαζί μας άμεσα και μας ζητήσαν τη βοήθειά μας. Γιατί αυτή τη στιγμή υποφέρουν οι άνθρωποι. Δεν έχουν προβλήματα στη βίωσή τους. Εξαρτούνται από συσίτια. Έχουν χάσει τα εισοδήματά τους, έχουν χάσει τους μισθούς τους, τις συντάξεις τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο νοσοκομείο, στο γιατρό, να κοιταχτούν, να τους κοιτάξει ο γιατρός, να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Υποφέρουν. Και γι' αυτόν τον λόγο εμείς κάναμε μια εκδήλωση και μαζέψαμε ήδη. Δεν μαζέψαμε χρήματα, μαζέψαμε ήδη. Μαζέψαμε δηλαδή ρουχισμό, τροφές, παιδικά παιχνίδια και κάναμε μια συμφωνία με την DHL και τα στείλαμε αυτά τα πράγματα δωρεάν σε αυτές τις οικογένειες άμεσα. Δηλαδή δεν στείλαμε χρήματα, στείλαμε ήδη που τα χρειάζονταν αυτές οι οικογένειες για να καλύψουμε τις βασικές τους ανάγκες. Και πραγματικά μπορώ να σας πω ότι αυτό ευγνωμονήσανε πολύ αυτές οι οικογένειες και ευχαριστηθήκαν πάρα πολύ, όχι μόνο επειδή τους βοηθήσαμε υλικά, αλλά αισθανθήκαν ότι έχουν κάποιον που σκέφτεται για αυτούς και έχουν κάποιον στην άλλη άκρη του κόσμου που μπορεί να τους βοηθήσει. Αυτό που επισημάνω και στους φίλους ακροατές που ακούνε και εδώ στην Αυστραλία και στην Ελλάδα, ο οργανισμός σας, Greek Ambassadors, είναι ότι δεν είναι ότι θα αλλάξει την κατάσταση στην Ελλάδα με την έννοια ότι θα αλλάξει την κυβέρνηση και θα την κάνει πιο, δηλαδή να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Εσείς στοχεύετε να βοηθάτε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκες, τα θύματα αυτής της κρίσης στην Ελλάδα. Και αυτή είναι η δική σας προσπάθεια, δηλαδή μπορεί να κάνετε διάφορους εράνους, τα χρήματα πηγαίνουν στους ανθρώπους στην Ελλάδα που έχουν άμεση ανάγκη. Έτσι, δεν είναι, ο οργανισμός δεν είναι, δεν αφορά, ας πούμε, την κυβέρνηση ή προγράμματα κυβερνητικά. Είναι απλούστατα στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και ειδικά στη γενέτειρά μας και την πατρίδα πολλών, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν πολύ πολύ ανάγκη, έτσι δεν είναι? Είναι έτσι, αλλά θέλω να σας πω ότι έχει και ένα υψηλότερο σκοπό. Και αυτός ο σκοπός είναι να προωθήσει την Ελλάδα και να εμπνεύσει την υπερηφάνεια μας ως Έλληνες. Και αυτό είναι ένας σκοπός, μεγαλύτερος σκοπός. Δηλαδή, ναι, θα θέλουμε να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα που υποφέρουν, αλλά μέσω αυτής της δράσης θέλουμε να εμπνεύσουμε μια αίσθηση υπερηφάνειας για το που είμαστε Έλληνες και που θέλουμε να υποστηρίξουμε την πατρίδα μας και που στο κάτω-κάτω έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Αν το σκεφτούμε καλά, ναι, υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και άλλοι τόσοι έξω από την Ελλάδα. Ακριβώς. Δηλαδή, αν ενωθούμε εμείς και δραστηριοποιηθούμε και κινητοποιηθούμε έξω στο εξωτερικό, θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό πιστεύω είναι σημαντικό. Και θέλω να σας πω ότι η βοήθεια που δίνουμε είναι ηλική, αλλά και ηθική και συμβολική. Και συμβολίζει δηλαδή τη δύναμη που έχουμε εμείς ως Έλληνες και πώς μπορούμε να συμπαρασταθούμε. Και πως πρέπει επίσης να αντιπροσωπεύουμε την Ελλάδα με έναν θετικό τρόπο. Αυτό σημαίνει να είσαι ένας πρεσβευτής της Ελλάδας. Να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου, την πατρίδα σου, με έναν θετικό τρόπο. Εύη, από ό,τι ξέρω, ο οργανισμός έχει πάρα πολλά μέλη, έτσι δεν είναι? Ναι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους 5 μήνες που υπάρχει ο οργανισμός πάρα πολλοί πρεσβευτές της Ελλάδος. Περίπου πόσοι είναι? 2.000 άτομα. 2.100 μέλη. Αυτό να τα ακούνε μερικοί που σε άλλους οργανισμούς οι οποίοι έχουν, δεν ξέρω και εγώ, μπορεί και 50 και 100 χρόνια ιστορίας. Σε 5 μήνες λοιπόν ο οργανισμός Greek Ambassadors έχει 2.100 μέλη και όλα αυτά τα άτομα είναι βέβαια στην προσπάθεια να βοηθήσουν τους πατριώτες στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό είναι φοβερό. Μάλιστα. Νομίζω αυτό έγινε γιατί έχει ο κόσμος συνδεδεθεί με το όραμά μας, ότι ο κάθε Έλληνας είναι πρεσβευτής της Ελλάδας, και έχει συνδεδεθεί συναισθηματικά και διανοϊκά και πιστεύει ότι είναι κάτι που μπορεί να κάνει κάποια διαφορά για την Ελλάδα μας και για τους Έλληνες. Και γι' αυτό πιστεύω οι ίδιες οι οικογένειες που έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή ήρθαν σε επαφή μαζί μας, γιατί βλέπουν ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι που αληθινά θα τους βοηθήσει. Το άλλο πράγμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι διοργανώνουμε ένα αερανό και έχουμε συλλέξει τα ιδρύματα που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Αποφασίσαμε ότι θα υποστηρίξουμε το κλάδο που βοηθάει την ιατρική περίθαλψη, γιατί πιστεύουμε ότι είναι αυτό κάτι που στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ο κόσμος δεν μπορεί όταν αρρωσταίνει έχει πρόβλημα να πηγαίνει στα νοσοκομεία, να παίρνει τα αναγκαία φάρμακά του, και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε εμείς κάτι γι' αυτό. Ήρθαμε σε επαφή με πολλά ιδρύματα στην Ελλάδα για να συγκεντρώσουμε κάποια στοιχεία για αυτά τα ιδρύματα, και στο τέλος καταλήξαμε σε 2 ιδρύσεις. Η πρώτη ίδρυση λέγεται Γιατρούς του Κόσμου, που είναι μια μεγάλη ίδρυση, και η δεύτερη είναι Μετροπολίτικο Κοινωνικό Ιατρίο Ελληνικού, που είναι ένα μικρό ίδρυμα. Θέλαμε να βοηθήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα ιδρύματα, γιατί όπως είπα τα 2 αυτά προσφέρουν υπηρεσίες ιατρικές και φαρμακευτικές, αλλά επειδή αυτές οι οργανώσεις είναι εθελοντικές οργανώσεις, δηλαδή δεν έχουν δυναμικό που το πληρώνουν και που υπάρχει περίπτωση δηλαδή τα χρήματα που θα στείλουμε να πάνε σε εισοδήματα και, δηλαδή, και να πληρώσουν αυτά τα άτομα που δουλεύουν εκεί. Είναι σημαντικές οργανώσεις και νομίζω αυτό είναι σπουδαίο. Επίσης τα χρήματα που θα μαζευτούν στον νερονό μας θα χρησιμοποιηθούν για να αγοράσουν ή φάρμακα ή για να υποστηρίξουν τις υπηρεσίες που δίνουν αυτά τα ιδρύματα. Δηλαδή πάλι τα χρήματα θα πάνε σε είδη, όχι, δεν είναι που θα σταθούν και δεν ξέρουμε τι θα γίνουν με αυτά. Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω μερικοί. Είναι σε στυλ, για να επιθυμήσω τους ίσους ακροατές, προκαιρού που είχαμε κάνει μια συνέντευξη με έναν υπεύθυνο της ομάδας Αιγαίου. Η ομάδα Αιγαίου στην Ελλάδα, που είναι μια ομάδα ανθρώπων επαγγελματιών, δηλαδή δικηγόροι, γιατροί, που έχουν τα φουσκωτά βαποράκια και γυρίζουν όλα τα νησιά του Αιγαίου και προσφέρουν ακριβώς όπως λέτε κι εσείς, δηλαδή βοήθεια, αλλά όχι όμως με χρήματα, αλλά σε είδος. Βοηθούν τον κόσμο, κάνουν εξετάσεις στον κόσμο, δίνουν ας πούμε υλικά, δηλαδή παιχνίδια στα παιδάκια, φαγώσιμα στους ανθρώπους, όχι σε χρήμα αλλά σε είδος. Είναι ακριβώς το ίδιο στυλ, και όλοι και αυτοί, όπως και εσείς, όπως και οι 2 οργανισμοί που είπες στην Ελλάδα τώρα, είναι εθελοντικοί οργανισμοί. Δηλαδή τα άτομα που είναι εκεί έχουν το επάγγελμά τους και αυτό το κάνουν από την αγάπη τους. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία λοιπόν. Δεν μου λέει, να κάνω μια άλλη ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γιατί εμείς εδώ, όπως όλοι οι οργανισμοί εδώ της Αυστραλίας και εμείς και εσείς, δεχόμαστε πάρα πολύ κόσμο που παίρνει τηλέφωνο, μας ρωτάει πώς και τι. Τι μέρημνα υπάρχει από τον δικό σας οργανισμό για τη βοήθεια των Ελλήνων που ήδη έχουν έρθει στην Αυστραλία ή οι οποίοι σκέφτονται να έρθουν στην Αυστραλία, γιατί ξέρω, μας ρωτάνε αν έρθω, τι θα κάνω, πού θα πάω. Εμείς βέβαια τους προτείνουμε να περάσουν πρώτα από την πρεσβεία στην Αθήνα, να πάρουν τις σωστές πληροφορίες και να ακολουθήσουν τη σωστή διαδικασία, αλλά για αυτούς που ήδη έχουν φτάσει ή που είναι στον δρόμο, δηλαδή σε ένα μήνα θα βρίσκονται στην Αυστραλία, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε? Καλή η ερώτησή σας, και να σας πω την αλήθεια, η δική μας οργάνωση δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, αλλά μπορείτε στο μέλλον να ασχοληθεί. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, κάνουμε κάποιες δραστηριότητες που βοηθούν τα άτομα που είναι ήδη στην Ελλάδα και που έχουν ανάγκη. Ναι. Αλλά μπορεί στο μέλλον να κάνουμε κάτι και για αυτό το θέμα. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες οργανώσεις που βοηθούν συγκεκριμένα τα άτομα που έρχονται εδώ στην Αυστραλία. Ωραία. Οπότε αν ας πούμε μπορείς ας πούμε εσύ να δώσεις συμβουλές σε κάποιους ανθρώπους για κάποιους άλλους οργανισμούς που βοηθούν για τους ανθρώπους που ήδη έρχονται, ήδη βρίσκονται στην Αυστραλία. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη ανάμεσα στους οργανισμούς. Ωραία. Το εύλογο ερώτημα τώρα είναι πώς μπορούν οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, είτε είναι άτομα, είτε είναι συλλόγοι, είτε είναι οργανισμοί, πώς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτόν τον πατριωτικό αγώνα που κάνετε εσείς? Πώς μπορούν να σας βοηθήσουν? Μάλιστα, θα τους παρακαλούσα πάρα πολύ να συμμετάσχουν στον ερανό μας, που έχει αρχίσει ήδη. Και αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι όχι να κάνουμε μόνο μια εκδήλωση, αλλά να κάνουμε πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Και έχουμε ανοίξει έναν λογαριασμό με την Τράπεζα Κύπρου, γιατί πάλι θέλουμε να υποστηρίξουμε ελληνικές τράπεζες. Και τώρα ζητάμε στον ελληνισμό της Αυστραλίας και σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε μέλη παγκοσμίως, να βοηθήσουν στο να μαζέψουμε χρήματα για τους Έλληνες που έχουν ανάγκη. Μπορεί αυτό να είναι ένας τρόπος για να βοηθήσει ο κόσμος, μπορεί να έρθει η επαφή μαζί μου. Μπορείς να μας δώσεις κάποια στοιχεία επικοινωνίας? Να επισημάνω στους φίλους ακροατές ότι μετά τη συνέντευξη αυτή, μάλλον θα την αναρτήσουμε και στο YouTube, και πάνω στο YouTube θα έχουμε βέβαια και τα νούμερα, να μπορεί ο κόσμος και το τηλέφωνο αλλά και τους λογαριασμούς και όλα αυτά που θα μας δώσει τώρα η Εύη, θα τα έχουμε και γραπτός και στην ιστοσελίδα του Radio Σύμπαν, στο www.radiosimban.com.au. Αν πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας Greek Ambassadors, κατευθείαν θα σας οδηγήσει κάπου που θα το ετοιμάσουν τα παιδιά στο Radio Σύμπαν εκεί στην ιστοσελίδα, που όλα αυτά τα στοιχεία που θα μας δώσει τώρα η Εύη και ίσως και μετά τη συνέντευξη αυτή, ό,τι στοιχεία χρειάζονται βέβαια θα υπάρχουν και θα είναι προσβάσιμα, δηλαδή θα μπορούν οι φίλοι ακροατές να τα βρίσκουν αμέσως, χωρίς βέβαια να ρωτούν, δεν χρειάζεται, αλλά και να ρωτήσετε βέβαια θα σας τα δίνουμε, αλλά συνάμα όμως θα είναι και στην ιστοσελίδα του σταθμού, αλλά συνάμα επίσης, αν αναρτήσουμε, που είμαι σίγουρος θα αναρτηθεί αυτή η συνέντευξη και στο YouTube, θα μπορούν οι φίλοι όχι μόνο εδώ της Αυστραλίας, αλλά από οποιοδήποτε μέρος της γης να έχουν να ακούν όχι μόνο τη συνέντευξη αυτή που κάνουμε αυτή τη στιγμή και τη συνομιλία με την Εύη, αλλά και αυτά τα στοιχεία που θα μας δώσει τώρα θα είναι γραμμένα, πατώντας ένα κουμπάκι, τα αντιγράφουν από τον υπολογιστή τους και έχουν ας πούμε την ικανότητα να αποστείλουν τη βοήθειά τους. Για πες μας λοιπόν πώς μπορούν οι φίλοι ακροατές, σε τι νούμερο μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας? Πολύ ωραία. Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου στο κινητό 0413-548-695. Μπορούν επίσης να μου στείλουν ένα email στο eyannas@hotmail.com. Μπορούν να με βρουν στο Facebook, στο Εύη Γιάννας, EVY, το Εύη και Γιάννας YINNAS. Και αν μου στείλουν μήνυμα στο Facebook, μπορούν να επίσης να τους βάλω στην ομάδα μας που εστιάζεται εκεί στο Facebook. Έχω μια σελίδα και μπορώ να τους προσθέσω και εκεί. Και όσον αφορά για τον λογαριασμό τράπεζας που θα μαζευτούν τα χρήματα, μπορούμε να τα δώσουμε σε εσάς και όπως είπατε θα είναι γραπτός στη σελίδα σας, στην ιστοσελίδα σας. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Εύη. Αν υπάρχουν άτομα, ας πούμε, τώρα που εκτός αυτοί που θέλουν να βοηθήσουν, θέλουν να βοηθήσουν δηλαδή και άμεσα, με την έννοια ότι θέλουν να γίνουν Greek Ambassadors και να βοηθούν εκτός από βοήθεια σε οικονομική, να στείλουν, ας πούμε, μια επιταγή, να στείλουν κάποια χρήματα, θέλουν, ας πούμε, στην πόλη του Newcastle, στο Wollongong, σε άλλες πόλεις οι οποίες δεν είναι μεγάλα αστικά κέντρα, κέντρο, αλλά θέλουν και αυτοί να δημιουργήσουν ένα παράρτημα, στο πούμε, των Greek Ambassadors. Υπάρχει, ας πούμε, και αυτή η μέρημνα ώστε να εξαπλωθεί ο οργανισμός σε όλη την Αυστραλία. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν κάποιοι φίλοι που ακούνε στον Darwin. Δηλαδή, εκτός από τη βοήθεια αυτή, μπορείς εσύ να τους βοηθήσεις να ξεκινήσουν και αυτοί και να μπορούν να βοηθούν και να προσελκύουν και άλλους ανθρώπους, και όχι μόνο Έλληνες και μη Έλληνες. Βεβαίως, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Και θα τους καλούσα και θα έχουμε μεγάλη χαρά να μπορέσει να γίνει αυτό σε όλες τις πόλεις της Αυστραλίας. Και μπορεί να κάνουν κάτι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, αν θέλουν να βοηθήσουμε τον Ερανό, μπορούν οι ίδιοι να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις στις πόλεις που προέρχονται και να μαζέψουν κάποια χρήματα και να μας τα στείλουν. Αυτό που θέλω να σας πω όσον αφορά τον Ερανό είναι ότι ανεξάρτητα από τα χρήματα που θα μαζέψουμε, είναι μια καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε για τα θέματα που υποστεί η πατρίδα μας. Και αυτό το έχω κάνει εγώ η ίδια, δηλαδή στον χώρο εργασίας μου, που δηλαδή συνεργάζομαι όχι με Έλληνες, αλλά πιο πολύ με ξένους. Έχω αναφέρει αυτή την οργάνωση, έχω αναφέρει το έργο που θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό έχει ανοίξει μια συζήτηση για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τους δίνει μια ολοκληρωτική άποψη για τα προβλήματα που ειλικρινά και πραγματικά υπάρχουν εκεί στην Ελλάδα. Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δείχνουν αυτή την όψη. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε έναν έρανο, αλλά επίσης να εκπαιδεύσουμε εκείνους που δεν γνωρίζουν την αλήθεια και αυτούς που δεν γνωρίζουν τα προβλήματα που υποστεί η πατρίδα μας. Και επίσης είναι μια ευκαιρία που θα μπορέσουμε να μιλήσουμε θετικά για την πατρίδα μας. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, πολλές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δίνουν μια θετική εικόνα για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Μπορεί και αυτή να είναι μια ευκαιρία να δώσουμε κάποια άλλη άποψη. Αυτό πιστεύω εγώ. Ωραία. Οπότε, εκτός από την βοήθεια, είναι και η παιδαγώγηση των ανθρώπων αναφορικά με τις πραγματικές καταστάσεις που επικρατούν στην Ελλάδα. Στις δημοσιότητες πριν λίγες μέρες, αναφορικά με κάποιον πιλότο ενός αεροσκάφους, γερμανικού αεροσκάφους, το οποίο προσγειωνόταν στην Κρήτη. Και την ώρα της προσγείωσης λένε: εδώ πατήσαμε πόδι τώρα στην Ελλάδα, λέει, στη χώρα, λέει, που πετάμε τα λεφτά μας τσάμπα, λέει, σε αυτή την τρύπα μέσα στο νερό, είπε ο πιλότος. Φανταστείτε λοιπόν, η άποψη αυτών ορισμένων ανθρώπων, όχι όλων βέβαια, ορισμένων ανθρώπων είναι ότι στην Ελλάδα όλοι ζουν φίνα, περνάνε θαυμάσια, τρώνε, πίνουνε και δεν τους νοιάζει για τίποτα και περιμένουν κορόιδα σαν τους Γερμανούς ή εμάς στην Αυστραλία να τους στέλνουμε λεφτά για να περνάνε αυτοί ακόμη καλύτερα. Αυτό πιστεύουν, δυστυχώς. Αλλά όμως αυτό που είναι στην πραγματικότητα και αυτός ο κόσμος που αυτή τη στιγμή δεν έχει να φάει, άλλοι δεν έχουν φάρμακα και άλλοι περνάνε δύσκολες στιγμές, αυτά ούτε καν νομίζουν ότι αυτά είναι φαντασία δική μας, δεν είναι πραγματικότητα. Και έχουμε εμείς ένα ρόλο να τα διαψεύσουμε αυτά. Γιατί δεν είναι σωστά αυτά τα μηνύματα που περιισχούν στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες. Και έχουμε εμείς ως Έλληνες που ξέρουμε την αλήθεια, και μπορεί όλοι μας να μην την ξέρουμε οι ίδιοι. Αλλά τουλάχιστον οι Έλληνες που ξέρουν την αλήθεια έχουν την ευθύνη, πιστεύω, και το χρέος να πούν την αλήθεια στους άλλους και να τους δώσουν μια ολοκληρωτική άποψη για το τι ακριβώς γίνεται εκεί στην Ελλάδα. Και ότι οι Έλληνες δεν είναι τεμπέληδες. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν μερικοί που είναι, αλλά δεν είναι όλοι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος υποφέρει και πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Ακριβώς. Είναι, όπως λέμε και εδώ στην Αυστραλία, δεν είναι όλοι dull-bludgers, έτσι δεν είναι? Και δεν πηγαίνουν όλοι οι Αυστραλοί να παίζουν στα άλογα και στις poker machines. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Κάθε χώρα έχει τροτά και ναι. Πάντως να επισημάνω και κάτι άλλο εδώ, Εύη, ότι πολλές φορές ακούμε ότι τα Ελληνόπουλα της Αυστραλίας, μια μερίδα ας πούμε, δεν τους νοιάζει και πάρα πολύ για την γενέτειρα, δεν ασχολούνται με ελληνικά θέματα. Εγώ πάντως χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα που μιλήσαμε, διότι βλέπουμε ένα νεαρό άτομο όπως είσαι εσύ και άλλα νεαρά άτομα που είναι οι συνεργάτες σου, οι οποίοι όμως δίνεται σημασία, και όχι μόνο δίνεται σημασία με λόγια, αλλά δίνεται σημασία και με πράξεις. Και είναι για μένα, πιστεύω, ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα να βλέπουμε νέους ανθρώπους της παροικίας μας, οι οποίοι βοηθούν όχι με λόγια αλλά με έργα. Και αυτό που είπες και πριν, μέσα σε 5 μήνες να έχουμε 2.100 μέλη σε αυτόν τον οργανισμό, αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά, και ως επιτοπλίστων θα έλεγα οι περισσότεροι είναι νέοι, έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και βοηθούν με τον τρόπο που βοηθούν. Αυτό είναι κάτι, είναι άξιο δηλαδή ενός έπαινου για σε σένα προσωπικά σαν άτομο, αλλά και στους άλλους συνεργάτες, όλα τα παιδιά, και θα έπρεπε η ελληνική παροικία όλης της Αυστραλίας να, όχι μόνο να υποστηρίξουν την ενέργεια που κάνετε, αλλά να χειροκροτήσουν το γεγονός ότι ασχολείστε με αυτό το θέμα και προσπαθείτε να βοηθήσετε όσο μπορείτε. Αυτό είναι νομίζω χρέος όλων των μεγαλύτερων, των πιο μεγάλων σε ηλικία Ελλήνων της Αυστραλίας, για τη νέα γενιά η οποία βοηθάει με τον αυτόν τον πανέμορφο τρόπο και τον ιερό σκοπό και πατριωτικό σκοπό που είναι να βοηθούμε τους συμπατριώτες μας στην Ελλάδα. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε που μας κάνατε η πρόσκληση να μιλήσουμε σήμερα στο πρόγραμμά σας, και εύχομαι ότι αυτό θα οδηγήσει και σε άλλες συνεργασίες. Σας ευχαριστούμε την υποστήριξή σας και εύχομαι και όλες, όπως είπατε, οι ελληνικές οργανώσεις να σταθούν στο πλάι μας και να μας βοηθήσουν και μαζί και ενωμένοι να κάνουμε πολλά πράγματα για την Ελλάδα μας. Πριν κλείσουμε, Εύη, εγώ θα έλεγα ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί σε αυτή την εκπομπή. Πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία, και καθώς θα εξελίσσονται οι ενέργειες των Greek Ambassadors, θα έχουμε και άλλες, θα ξαναμιλήσουμε για την εξέλιξη του έργου που κάνετε, έτσι ώστε να πληροφορούνται και όλοι οι φίλοι ακροατές που ακούνε το δικό μας σταθμό, όχι μόνο ραδιοφωνικά, αλλά και ιντερνετικά και από τα βραχαία και από το εξωτερικό και από όλα τα πλάτη και μήκη που επηρεάζει το Ράδιο Σύμπαν, ούτως ώστε συλλογικά, δηλαδή το μήνυμα το δικό σας και του οργανισμού σας να φτάσει σε όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα, και να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά.